Ασφιχτική παραμένει η κατάσταση στις ΜΕΘ των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, με τους γιατρούς να εκπέμπουν SOS σύνδεση με την Έλλη Κασόλη. Έλλη, βρίσκεσαι στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο για να μας μεταφέρεις όλο το ρεπορτάζ. Κάθε εφημερία, Μάρκο, λένε οι γιατροί, είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Σήμερα τελείωσε η εφημερία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με όλες τις κλίνες για άλλη μια φορά στη μονάδα εντατικής θεραπείας γεμάτες. 7 άνθρωποι, σύμφωνα με γιατρούς, νοσηλεύονται εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας, ενώ είχαμε πάνω από 40 εισαγωγές, αριθμός ρεκόρ για το συγκεκριμένο νοσοκομείο τους τελευταίους μήνες. Μας έλεγαν λοιπόν οι γιατροί ότι αν η κατάσταση συνεχίσει να εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό, τότε ο φετινός Νοέμβριος θα είναι πολύ δυσκολότερο από τον περσινό. Ξεκίνησε η εφημερία σήμερα, όπως είπες και εσύ, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, και μέχρι στιγμή γνωρίζουμε ότι όλες οι κλίνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι ήδη γεμάτες, 15 στα 15 κρεβάτια. Και χθες το βράδυ είδαμε για πρώτη φορά αναμονή πολύωρη έξω από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου για ύποπτα περιστατικά, ώστε να κάνουν τη διάγνωση, να δουν αν τελικά είναι θετική στον κορονοϊό. Μια εικόνα που είχαμε να τη δούμε πάρα πολλούς μήνες. Ανησυχία για τις αντοχές των νοσοκομείων. Έλλη Κασόλη, σε ευχαριστούμε πολύ.